Έχει ψηφιστεί στο νόμο ότι αν ένα σωματείο προκηρύξει μια απεργία και αυτή κριθεί παράνομη και την επαναπροκηρύξει ένα άλλο σωματείο, δεν ισχύει αυτό και η απεργία είναι παράνομη. Mm-hmm. Αυτό ισχύει από πότε? Ναι. Δηλαδή, αν την άλλη εβδομάδα προκηρυχθεί μια απεργία. Ισχύει από την άλλη εβδομάδα, ναι. Από την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, αν προκηρυχθεί μια απεργία και χαρακτηριστεί παράνομη. Αυτό είναι, ναι? Αυτό είναι το καλό και το κακό του νόμου αυτού για όλους. Όλους μας. Ότι δεν είναι σε πέντε τέρμινα η εφαρμογή του. Θα κριθούμε όλοι, αν λέγαμε αλήθεια ή ψέματα, τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Διότι κάποια μέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται αυτόματα, όπως αυτό που σας είπα τώρα. Mm-hmm. Κάποια άλλα θέλουν μια προετοιμασία, κάνα δύο μήνες, με κάτι υπουργικές αποφάσεις. Αυτό που θα πάει λίγο παραπέρα εκ των πραγμάτων, γιατί είναι τεχνικό έργο, είναι και το βασικότερο του νομοσχεδίου. Η ηλεκτρονική κάρτα. Για τους εργαζόμενους είναι η ψηφιακή κάρτα. Μάλιστα. Αλλά και αυτό θα ξεκινήσει. Δηλαδή τώρα το Σεπτέμβριο, ναι, θα δοθούν πολύ περισσότερες δυνατότητες στους εργαζομένους για να ελέγχουν τι γίνεται μέσα, ας πούμε, ως πρώτο βήμα. Mm-hmm. Μετά θα προχωρήσουμε στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο και μετά θα μπει και η διακλάδωση. Έτσι ώστε να μπορούν όλοι να δηλώνουν πότε πάνε στη δουλειά, πότε φεύγουν κτλ. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των απεργιών. Θα κριθούμε στην πράξη, όπως εγώ τουλάχιστον είχα κριθεί και για την Ολυμπιακή και για τον ΟΣΕ και για τα περιφερειακά αεροδρόμια και για τη ΔΕΗ. Άρα, κύριε Χατζηδάκη, μου φωνάζετε τότε για όλα αυτά, μου φωνάζετε και τώρα.